Θα πραγματοποιήσουμε μία ζωντανή σύνδεση με Κάιρο. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Γιώργος Ρεκτσίνης, ο οποίος είναι επικεφαλής των ελληνόφωνων ξεναγών Αιγύπτου. Πάμε να συνδεθούμε και από ό,τι πληροφορούμε έχει ένα ξεχωριστό φόντο από πίσω. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα στην πολύ αγαπημένη μου Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ όμορφο το σκηνικό από πίσω. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα κάπως εναλλακτικά. Να μας πείτε καταρχάς πού βρίσκεστε. Εγώ σας ευχαριστώ καταρχήν. Δεύτερον, βρίσκομαι όπως βλέπετε στον πολύ αγαπημένο μου ελληνικό ναυτικό όμιλο Καΐρου. Και από πίσω μου ακριβώς είναι ο Νείλος. Ελληνικός ναυτικός όμιλος Καΐρου. Για πείτε μας, ο οποίος βέβαια έχει προχωρά σε εκδηλώσεις, έχει κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Βεβαίως, κοιτάξτε, εμείς σαν ελληνικός ναυτικός όμιλος Καΐρου, καταρχήν ο ελληνικός ναυτικός όμιλος Καΐρου είναι ο πρώτος ναυτικός όμιλος ο οποίος ιδρύθηκε σε όλη την Αίγυπτο το 1930. Πέρασε πάρα πολλά μεγαλεία, πολλά μετάλλια χρυσά, σημαίνια μπρούτζινα, πολλά κύπελα. Πολλοί Έλληνες αθλητές, κοπηλάτες τιμήσανε το χώρο. Βεβαίως τώρα έχουν αντιστραφεί οι όροι, διότι δυστυχώς μειώνονται οι αριθμοί αυτή τη στιγμή των Ελλήνων που βρίσκονται στην Αίγυπτο. Αλλά εμείς κρατάμε θερμοπύλες όσο το δυνατόν γίνεται. Και ακόμα υπάρχουν βεβαίως οι εγκλήσεις. Εννοείται ότι ο αθλητισμός δεν σταματάει. Αντιθέτως, εμείς προσθέσαμε πέραν της κοπηλασίας, προσθέσαμε και το καϊάκ και το windsurf και το SUP, το stand-up paddling, και έχουμε πάρει και μετάλλια σε αυτά τα αθλήματα. Και προσθέτουμε και άλλα, αθλητικές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αθλητικές δραστηριότητες. Κρητικούς Έλληνες με καταγωγή από την Κρήτη. Είχαμε πάρα πολλούς, βέβαια τώρα μειώνονται. Μάλιστα. Αλλά η σχέση μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης ανέκαθεν ήταν πάρα πολύ στενή. Στενή, σωστά. Δεν ξέρω, ακούμε και μία μουσική από πίσω, κάποιες μελωδίες. Ναι, είναι ένα βαρκάκι που περνάει. Είναι ένας ντόπιος τρόπος για σκέδαση. Α, μάλιστα. Τουρίστες αυτή την περίοδο έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Πάρα πολύ τουρισμό. Ναι, βεβαίως, έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Γενικώς έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Είχαμε και πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικού τουρισμού για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα. Και τώρα, βεβαίως, μόλις τελειώσανε οι εκδρομές, ξεκίνησαν οι περισσότεροι να επιστρέφουν. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι οι τελευταίοι επιστρέφουν σε 2-3 μέρες. Ναι. Και εννοείται ότι συνεχίζουμε κανονικά τα γκρουπ, πέραν τα εορτινά γκρουπ. Συνεχίζουμε κανονικά βέβαια στον ελληνικό τουρισμό και γενικά ο τουρισμός στην Αίγυπτο έχει λειτουργήσει πολύ καλά αυτή την περίοδο. Η πανδημία πόσο έχει επηρεάσει εκεί την περιοχή και τους Έλληνες περιοχής βέβαια? Η πανδημία έχει επηρεάσει όλο το σύμπαν, όχι μόνο την Αίγυπτο. Εννοείται ότι αν δεν υπήρχε η πανδημία, τα νούμερα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Έχει επηρεάσει. Βεβαίως η Αίγυπτος και η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία χρειάζονται. Ναι. Το ίδιο και στα ποδομόπλια και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια παντού. Έχει επηρεάσει βεβαίως όπως και να έχει. Έχει επηρεάσει γιατί πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής έχουν κλείσει. Δεν στέλνουν δηλαδή. Μάλιστα. Τα νούμερα στην Αίγυπτο δεν είναι τόσο μεγάλα όσο και στην Ευρώπη. Οι Έλληνες... τα δηλωμένα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Οι Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή, τι σας ζητούν, πού σας ζητούν να κατευθυνθούν για να ξεναγηθούν? Οι Έλληνες οι οποίοι έρχονται γενικώς από Ελλάδα ενδιαφέρονται εννοείται για το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια και εξυπακούεται και την κρουαζιέρα στον Νείλο μεταξύ Λούξορ Ασουάν ή Ασουάν Λούξορ. Επίσης ενδιαφέρονται πάρα πολύ και για τον ναό του Αμπου Σίμπελ και λιγότεροι ενδιαφέρονται για το παραθεριστικό θέρετρο του Σάρμ Ελ Σέιχ στο Σινά. Μάλιστα, η ζωή για έναν Έλληνα εκεί στο Κάιρο πώς είναι, η καθημερινότητα? Πάρα πολύ, normal, όπως ζει οποιοδήποτε, οπουδήποτε, δεν υπάρχει καμία διαφορά μπορώ να πω. Εντάξει, έχει λίγο διαφορετική κουλτούρα, την οποία έχουμε μάθει την κουλτούρα, ζούμε σαν ντόπιοι κανονικά, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα με κανέναν. Οι καιρικές συνθήκες αυτή την περίοδο? Έκανε αρκετό κρύο την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα κάνει καλό καιρό το πρωί. Το βράδυ με το πέφτει ο ήλιος αρχίζει και κάνει λίγο ψύχρα παραπάνω. Μάλιστα. Έχουμε μία απορία εδώ πάνω. Ο σκηνοθέτης με ρωτάει το εξής. Μιλάτε για κρύο στο Κάιρο. Δηλαδή
Για φέρτε μας. Μιλάμε για κρύο, στο Κάιρο μπορεί να πέσει και έως 0 βαθμούς. Και οι 0 βαθμοί του Καΐρου ίσον μείον 10 στην Ελλάδα. Είναι ίσον μείον 10. Κάνατε την διευκρίνηση. Φέτος δεν έπεσε στους 0 βαθμούς, αλλά στους 3 και στους 5 και στους 7 είχαμε πολλές μέρες. Να φανταστείτε, πριν 2 εβδομάδες χιόνισε στην Αλεξάνδρεια που εγώ προσωπικά είχα να δω χιόνια στην Αλεξάνδρεια πάνω από 35 χρόνια. Και είχαμε μεταφέρει και τις εικόνες, βέβαια, εδώ μέσα από την εκπομπή μας με τα χιόνια εκεί στην Αλεξάνδρεια. Εικόνες που έκανα, βέβαια, το γύρο του κόσμου. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλαμε να κάνουμε και μία εκπομπή, ζωντανή σύνδεση και μέσα από τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ναυτικού Συλλόγου, ομίλου. Πολύ ευχαρίστως. Θα το κανονίσουμε. Βέβαια, με μεγάλη χαρά. Πολύ ευχαρίστως. Κύριε Ρεκτσίνη, να είστε καλά, την καλησπέρα μας.